Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης 27 Ιουλίου στο Βόλο, εκεί που κάτοικοι και εθελοντές γιούχαραν τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο η ευρύτερη περιοχή του Βόλου φλεγόταν, ομάδα ατόμων επιτέθηκε λεκτικά στον ίδιο, άλλους τοπικούς φορείς, αλλά και την ασφαλειά του. Ακολούθησαν για κάποια λεπτά βρισχές αλλά και σπρωξήματα, με τους διαμαρτυρόμενους να φωνάζουν για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Εν τέλει φαίνεται πως κατάφεραν να διώξουν τον Περιφερειάρχη. 2 ώρες μετά, ο κύριος Αγοραστός, σε παρέμβασή του στο Sky, έκανε λόγο για άτομα που βρέθηκαν ξαφνικά ως εθελοντές για να δημιουργήσουν έναν κύκλο αντιδράσεων. Θέλουν να ξεσηκώσουν τον κόσμο, συμπλήρωσε. Κύριε Αγοραστέ, ευθέως μιλήσατε χθες, ευθέως μιλήσατε για εμπρισμό. Ναι, πιστεύουμε ότι όλα δείχνουν ότι είναι εμπρισμό και πάλι θα είχαμε και μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μια επιχείρηση που είδε δύο ανθρώπους να βάζουν τη φωτιά και να φεύγουν με ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, υπάρχουν και μαρτυρίες, υπάρχουν και ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν εκεί και βέβαια υπάρχει και ένας κύκλος ο οποίος γίνεται από κάποιους για να δημιουργήσουν μια αντίδραση. Οι οποίοι βρέθηκαν χθες ξαφνικά αργά το βράδυ ως εθελοντές, βάζοντας το μανδύα του εθελοντή, δεν υπήρχαν όλη μέρα, το εθελοντή για να δημιουργήσουν ένα κύκλο αντιδράσεων, να είναι εκεί να δημιουργήσουν ένα κύκλο αντιδράσεων για να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Μάλιστα. Οι οποίοι τι λέγανε δηλαδή, ότι κεγόμαστε, δεν επιτίθεται σε όποιον δεν τους άρεσε. Α, έχουμε και τέτοια περιστατικά. Βεβαίως. Ναι. Τα οποία λέτε όμως είναι σκεμμένα, υποκινούμενα. Αυτό τώρα 3,5 ώρα μια ομάδα βρέθηκε σε ένα χωριό της Μαγνησίας για να επιτηθεί και να δημιουργήσει ένα κύκλο αντιδράσεων. Αυτό το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι ένας κύκλος αντιδράσεων. Από ποιους, κύριε Περιφερειάρχα? Δεν, στα άκρα πιστεύω, δεν τους ξέρω.